17 πατήσαμε πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν ξέραμε γλώσσα, δεν είχαμε φράγκα. Μα είχαμε τρία παιδιά που πεινάγαν. Ήρθαμε από πόλεμο χωρίς χαρτιά. Κι έτσι μας λέγανε λαθρομετανάστες. Μέχρι να βρούμε ένα σπίτι, περάσαμε τόσα. Κοιμόμασταν μέσα σε παράγκες. Ο πρώτος ο μήνας ήταν ο πιο δύσκολος. Πάλι καλά που βρίσκαμε να φάμε. Σκισμένα ρούχακι, ντόπιοι με λύπηση. Κοίταγα κάποιοι με φθήνα στα μούτρα. Μετά από λίγο πιάσαμε δουλειά σε μία βιομηχανία μπισκότων. Δουλεύαμε σαν τα σκυλιά, σαν τα ρομπότ. Κάτι σαν σκλάβι γαμότο. Τα αφεντικό μας κοιτούσε πάντα μυρωνία. Τι κολοράτσαν αυτοί από την Αλβανία. Ποτέ δεν μας χώνεψε πραγματικά. Μα το σύμφερε, βγάζαμε διπλή δουλειά. Στα χέρια φορούσε κάτι δαχτυλίδια χρυσά. Μα στο τέλος του μήνα από ό,τι αξίζαμε δεν παίρναμε καν τα μισά. Υπήρχαν φορές, δεν πλήρωνε καν, μας έλεγε απειλητικά. Θα πάρω τους μπάτσους, θα φάτε απέλες, ή βγάλετε ποτέ μιλιά. Δεν είχαμε επιλογή, δεν ήμασταν κάτι πιο πάνω από το τίποτα. Με την πρώτη ευκαιρία πάνταγε σε μας αλίπητα. Και γύρω το βλέπα να γίνεται, ποτέ του κανείς του δεν μίλησε. Υπήρχαν φορές, μας πιάνα τα κλάματα, λέγανε καλά τα κάνεις τα μπάσταρδα. Αυτό τους αξίζει ρε γάμα τους. Γάμα τους όλους τους, απ' για τη φάρα τους ζουνε, πατάνε στο χώμα μας. Ήρθαν γάμισα τη χώρα μας. Και πέρασε δεκαετία, το μίσος που νιώθαμε χρόνια, το περάσαμε και στα παιδιά μας. Γιατί ό,τι θα πάρεις θα δώσεις. Κι ό,τι σου δώσουν θα νιώσεις. Πλέον μεγάλωσαν και άρχισαν κάπως να κατανοούν. Βλέπανε δύο γονείς που κάνανε ό,τι μπορούν. Μα ό,τι μπορούσαν δεν έφτανε. Δεν ξέραν ακόμα τι έφταιγε. Μα ξέραν πως έτσι δεν θέλουνε άλλο να ζουν. Μεγαλύτερος πήρε την πρωτοβουλία και μάζεψε και τους υπόλοιπους. Τους μίλησε λίγο για την κοινωνία, τους είπε αυτό είναι μόνοι τους. Τους είπε συχάθηκε αυτή τη φτώχεια, συχάθηκε τόση μιζέρια. Συχάθηκε το αφεντικό του, θέλει να το πνίξει με τα δυο του χέρια. Συχάθηκε την εκμετάλλευση, συχάθηκε την υποτίμηση. 2007, Σάββατο βράδυ, έρχεται η εκδίκηση. Τους είπε το πλάνο πως ήταν, είχε πάρει τα όπλα κουκούλες. Τους είπε θα γίνει τη νύχτα, την επόμενη θα κλάψουν μανούλες. Πριν τα μεσάνυχτα ήταν μπροστά από την πόρτα, μικρότερος έμεινε απ' έξω. Ότι σπάσανε βία πρώτα, δίστακτα φάγα τα δύο παιδιά τους. Μέχρι που βρήκαν το στόχο που ψάχναν μπροστά τους. Τώρα η ώρα να βγάλουνε τα αποθυμένα και τα σωψυχά τους. Δέσανε τα αφεντικό τους σφιχτά σε μια καρέκλα. Η γυναίκα του είχε παγώσει, κοιτούσε νεκρά τα παιδιά της, τα πόδια της τρέμα. Κι αφού πάντα μας φερόσασταν, λες κι είμαστε τέρατα. Τώρα γίναμε τέρατα, τέρματα ψέματα. Τους είπαν και τους εκτελέσαν. Πατήσαμε πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν ξέραμε γλώσσα, δεν είχαμε φράγκα. Μα είχαμε τρία παιδιά που πεινάγαν. Ήρθαμε από πόλεμο χωρίς χαρτιά. Κι έτσι μας λέγανε λαθρομετανάστες. Μέχρι να βρούμε ένα σπίτι, περάσαμε τόσα. Μα μετά γνωρίσαμε κάτι παιδιά. Τον ένα το λέγανε Κώστα, μπαμπάς του είχε μία βιομηχανία μπισκότο. Και κάπως μας χώσαν. Μας είπαν δεν τρέχει και κάτι σπουδαίο με τη γλώσσα. Αν δουλεύετε τίμια, θα πάρετε όσα αξίζετε τόσα. Ο κόπος πάντα θα τα αμείβεται και όλα τα λόγια του ήταν ντόμπρα. Μας δίναν βιβλία και ρούχα για το μικρότερο γιο μας. Στερούσανε απ' τα δικά τους παιδιά και δίνα στο δικό μας. Μετά από πολύ καιρό, πολλή προσπάθεια, πήραμε κάπως τα πάνω μας. Τα δύο παιδιά συνεχίσαν δουλειά μας. Σπόρος έμαθε γράμματα. Μεγάλωσε πλέον και πήγε στο λύκειο και άρχισε να γράφει στίχους. Και άρχισε να ονειρεύεται κόσμο πιο δίκαιο, κόσμο για λίγους. Κάθε μέρα δυνάμωνε η πίστη του. Και λέγε θα έρθει η μέρα, θα κάνω τα απίστευτο. Όλα τα προγνωστικά εναντίον του, μα αυτού νου το κεφάλι αγκύριστο. Θα έρθει η μέρα, θυμίσου το Σάββατο βράδυ του 2-7. Πήρε τα αδέρφια του, πήγε απ' έξω από το σπίτι του Κώστα. Χτύπησαν την πόρτα. Το πατέρα του αγκαλιάσαν τόσο σφιχτά. Χωρίς εσένα θα είμαστε τίποτα, σε ευχαριστούμε για όλα.